Και θα πάω πρώτα σήμερα στον ιστορικό ερευνητή, τον κύριο Γιώργο Ρωμανό, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του σήμερα στη συχνότητα. Καλημέρα κύριε Ρωμανέ. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Κύριε Ρωμανέ, ξεκινάω με αυτό που λέει ο περισσότερος κόσμος. Συνηθίσαμε το αίμα, συνηθίσαμε τον πόλεμο, τις απώλειες. Σχεδόν έχουμε γίνει χοντρόπετσι. Έχει λογική. Έχει μια περιορισμένη λογική. Και να μου επιτρέψετε να σας πω και οι φίλοι που μας ακούνε ότι αυτό που συνηθίσανε είναι ο πάγιος διαιώνιος εαυτός τους. Και μπορώ να το εξηγήσω. Τι εννοείτε? Αρκεί να μου δώσετε 1-2-3 λεπτά να βάλω ένα πλαίσιο. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνει το μεγάλο κακό είναι οπωσδήποτε η κάθε καταναγκαστική ιδεολογική ενότητα. Φασισμός, ναζισμός, φονταμενταλισμός κτλ. Αυτό είναι που οδηγεί στους πολέμους. Αν δεν έχεις την εγγένη φασιστική, αυταρχική, ολιγαρχική, φονταμενταλιστική συμπεριφορά, δεν πας σε πόλεμο. Λοιπόν, από την άλλη μεριά έχουμε ένα πολύ μεγάλο εργαλείο που είναι η θεωρία των παιγνίων. Εσείς την έχετε αναφέρει πολλές φορές και χαίρομαι. Όπου τι μας λέει? Πού βασίζεται η θεωρία των παιγνίων? Με μια κουβέντα. Η ελευθερία που έχει η παγκόσμια κοινωνία να εκφράζει τις αντιθέσεις της είναι το μόνο μέσο για να εμποδιστούν καταστάσεις σαν αυτές που βιώνουμε. Και το γιώνω κατευθείαν. Ποιοι είναι σήμερα οι εκπρόσωποι του φασισμού, του ναζισμού, του ολοκληρωτισμού κτλ? Ποιοι είναι? Και όπως έγινε και μετά από την... από τον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι, με φόντο τις μεγάλες εταιρείες όπλων, υπάρχουν όμως κάποιοι οι οποίοι είναι εκπρόσωποι. Ποιοι είναι αυτοί? Σήμερα είναι οι εξής: η νέα τάξη πραγμάτων με εργαλείο τον νεοφιλελευθερισμό, ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός, τον βάζω δεύτερο, ο αυταρχισμός έως ο ολοκληρωτισμός με τον οποίο εξασκούν πολιτική ή πληθυσμιακά ή τεχνολογικά μεγάλες δυνάμεις της Ασίας. Και όποιος κατάλαβε. Όπως και τι συμβαίνει στις αναδυόμενες δυνάμεις, αυταρχικά εννοώ, στην Αφρική και την Νότια Αμερική. Αυτό είναι ένα μεγάλο γενικό πλαίσιο. Και βέβαια, οι πόλεμοι πάντοτε ήταν εργαλεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ενδράσεις πολέμους. Ευτυχώς είναι τοπικοί. Ο ένας στην Ουκρανία δεν το λες και τοπικό. Εγώ έχω γράψει κείμενο που το ξέρετε ότι είναι ένας ιονή τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Γιατί 50 χώρες, κύριε Σαχίνη, πολεμούν στην Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας. Δεν παίρνω το μέρος του ενός ή του άλλου, λέω τι γίνεται. 50 χώρες της Δύσης και της Ανατολής, γιατί είναι και η Ιαπωνία, είναι η Κορέα, Καναδάς και δεν συμμαζεύεται, ακόμη και η Σομαλία συμμετέχει εναντίον της Ουκρανίας. Και ο άλλος πόλεμος που συμβαίνει, ο οποίος έχει ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό που θα σας πω, ποιος είναι? Ο πόλεμος που κάνει το Ισραήλ, και είναι ένας πόλεμος που κηρύχθηκε όχι εναντίον κάποιου άλλου κράτους, αλλά εναντίον μιας ισλαμιστικής φονταμενταλιστικής οργάνωσης της Χαμάς. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να είμαστε απεσιόδοξοι, αν βάλουμε κάτω τα μαθηματικά. Η ειρήνη, η καημένη, επιμένει η ειρήνη. Ας πάρουμε τους δύο τον προηγούμενο αιώνα. Μέχρι σήμερα 123 χρόνια. Στα 123 χρόνια, ο πρώτος από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έκανε 25 χρόνια να εκδηλωθεί. Ναι, αλλά μετά το τέλος του 1945 έχουν περάσει ευτυχώς μέχρι σήμερα 78 χρόνια ειρήνης. Και ποιο είναι το κλειδί γιατί αυτή η ειρήνη επικρατεί, και εγώ νομίζω θα επικρατήσει κι άλλο, γιατί είμαι από αυτούς που δεν πιστεύουν στον πυρηνικό όλεθρο, είναι αυτό που μόλις είπα. Η πυρηνική ειρήνη, η Pax Nucleara, εκβιάζονται, αλληλοεκβιάζονται. Και εδώ τώρα θέλω να έρθω, αν μου επιτρέπετε, σε αυτό που υπονόησα από την αρχή, δηλαδή αυτό που δρά είναι ο ίδιος ο εαυτός τους, ο βαθύτερος αυτών που τρομάζουν. Αυτός λοιπόν στη θεωρία των παιγνίων και σε εμάς τους θεωρητικούς της αφηγηματολογίας έχει όνομα.
όλοι αυτοί, Νέα Τάξη Πραγμάτων, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, φονταμενταλισμός, ολοκληρωτισμός, έχουν ένα αντίβαρο. Τον ανώνυμο πολίτη. Προσέξτε, κύριε Σαχίνη και αγαπητοί που με ακούτε. Δεν υπάρχει παίγνιο στις ψευτοδημοκρατίες που θέλουν εκλογές, ψηφοφόρους, κομματικούς πελάτες, όπως και δεν υπάρχουν και στρατοί με τους οποίους γίνονται εκάστοτε πόλεμοι, χωρίς τη συμμετοχή του ανώνυμου πολίτη. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, ολοκληρώνω το πλαίσιο και λέω ότι ακρογωνιαίος λίθος του που πάει ο κόσμος σήμερα είναι πρώτα απ' όλα ο ανώνυμος πολίτης. Ο ανώνυμος πολίτης, ο οποίος προλαβαίνει να αποπληθωρήσει αυτόν τον καταιγισμό πληροφοριών, ειδήσεων, μια χαρά, γεγονότων. Μια χαρά προλαβαίνει, γιατί αντιδρά, όπως έχω πει και στο παρελθόν, όπως το, συγγνώμη, αλλά είναι σκληρή παρομοίωση, όπως το τυφλό σκουλίκι της γης. Όπως το σκουλίκι που είναι από κάτω και ανάψει από πάνω φωτιά στα χόρτα, έχω κάνει πολλά χρόνια στην Ήπεθρο, φεύγουν τα σκουλίκια και πάνε εκεί που δεν υπάρχει η φωτιά, εστικτοδός ξέρει και ρυθμίζει τη συμπεριφορά του. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που έγραψε ο μεγάλος Όντεν, ποιητής, συγγραφέας κτλ. Όλοι αυτοί, λέει, οι ανώνυμοι πολίτες δηλαδή, όταν υπάρχει ειρήνη, είναι υπέρ της ειρήνης. Και όταν έρχεται ο πόλεμος, στρατεύονται. Κοιτάξτε, παγκόσμιο πόλεμο, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με την έννοια της κλίμακας που δώσατε, πράγματι δεν υπήρξαν. Υπήρξαν όμως σφοδρές συγκρούσεις που δημιούργησαν πτυχές μεγάλων κρίσεων που πήγαν πίσω την ανθρωπότητα και τα δικαιώματά της. Θέλετε τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Θέλετε τον πόλεμο στον αραβικό κόσμο με το Ισραήλ. Θέλετε μπατρελαϊκή κρίση. Θέλετε τη διάλυση της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας. Άπειρα, ούκο λίγα παραδείγματα. Θέλετε το τι συνέβαινε στη Λατινική Αμερική. Βεβαίως, επειδή λέτε για τον κόσμο. Μου γράφει εδώ ο Νίκος, καλημέρα, λέει, στον κύριο Ρωμανό. Ξέρετε, λέει, κάτω από μια μεγάλη υπερδύναμη, τις ΗΠΑ, σε μια πατουχιά γης που αποτελεί ίσως το πιο επίσημο καθεστώς προτεκτοράτου και μπανανίας στον κόσμο, τον Παναάμα, ο λαός τους Ρώμους είναι εδώ και εβδομάδες, γιατί η χώρα πωλείται επισήμως πολυεθνικές. Εδώ, για παράδειγμα, στην ελεύθερη και δημοκρατική Ελλάδα είναι Τετάρτη. Ναι, αυτό για να απαντήσουμε θέλουμε άλλη μια εκπομπή για το πώς έχω πει, εγώ το έχω πει και το έχω γράψει, πώς ο ενιαίος κυβερνητισμός, και θα τον ονομάσω με θάρρος, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, θυμηθείτε την κυβέρνηση του Τζανετάκη, φίλοι του ΚΚΕ, θυμηθείτε την κυβέρνηση του Ζολότα, μια χαρά συμμετείχαν τότε οι κομμουνιστικές δυνάμεις, να μην επεκταθώ. Ο ενιαίος κυβερνητισμός λοιπόν των τεσσάρων έχει φτιάξει ένα τρομοκρατικό, εντός αγωγικών, εκτός πλαίσιο, αντιδημοκρατίας τα τελευταία 50 χρόνια. Αντί να οδηγηθούμε δηλαδή σε μια πολύ καλή δημοκρατία, οδηγηθήκαμε σε μια παγίδα, σε ένα δόκανο, η οποία κυρίως εκφράζεται με την αυτοπαρέτηση του πολίτη πελάτη, ο οποίος πάει να κάνει μπάνιο, θα πάρει τη μίζα του, το δάνειό του και τα λοιπά, τις ευκολίες του από τον τοπικό παράγοντα και δεν θα πάει να ψηφίσει. Δεν πάνε να ψηφίσουνε. Δεν πάνε να ψηφίσουν. Και αυτοί που κατεβαίνουν στους δρόμους, νομίζω ότι είναι μικρές μειοψηφίες εν σχέση με το σύνολο του λαού. Διότι όταν βλέπω εγώ σε μια Αμερική 300-350 εκατομμυρίων και πηγαίνουν 200 Εβραίοι συμπαθείς και καταλαμβάνουν, κάνουν μια κατάληψη στο Καπιτόλιο, στη Γερουσία, ναι, ναι, ή ξέρω 2.000 και 3.000, δεν είναι νούμερα αυτά. Έχουν πετύχει την αυτοπαρέτηση, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Εγώ θέλω να πω και ένα άλλο τραγικό, γιατί η δουλειά μου είναι να βγάζω στην επιφάνεια πράγματα και κυρίως να διαβάζω και να γράφω την ιστορία βάσει των όσων έχουν κρύψει, κύριε Σαχίνη. Ξέρετε, και το έχουμε συζητήσει, ότι έχω εκδώσει ήδη ένα βιβλίο, τον Ανυπότακτο, η αληθινή ιστορία του Εθνικού Διχασμού, και αυτή τον καιρό ελπίζω πριν από τα Χριστούγεννα να βγάλω το δεύτερο βιβλίο, μια τριλογία 1100 σελίδων, που δεν κάνω τίποτε άλλο παρά να μπαίνω στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, παρακαλώ, στο αρχείο της, εδώ είναι, και να βγάζω τέρατα και σημεία για το τι συνέβη στην Ελλάδα από το 1900 και κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εθνικό Διχασμό.
Λοιπόν, οι φίλοι ας πάρουν το πρώτο βιβλίο, τολμώ να το πω έτσι φιλικά και ανοιχτά, γιατί εγώ δεν έχω άλλους τρόπους επικοινωνίας με τον κόσμο, ο ανυπότακτος, η αληθινή ιστορία του Εθνικού Διχασμού, να ανοίξουμε έναν λογαριασμό μεταξύ μας στο τι θέλουμε να ξέρουμε και τι δεν θέλουμε. Έχουν γράψει, έχουν δεσμεύσει την ιστορία, ενώ δεν μπόρεσαν να καταστρέψουν όλα τα αρχεία. Και έρχομαι και το γιώνω στο τι συμβαίνει σήμερα, για να είμαστε σαφείς με τα παραδείγματα, στο Ισραήλ. Πριν το Ισραήλ, κοιτάξτε, πριν το Ισραήλ. Επειδή εγώ δεν το είπα τυχαία, κύριε Ρώμανε, ο περισσότερος κόσμος σου λέει μέσα σε αυτό τον παραλογισμό υπάρχει μία λογική. Θυμίζω ότι πριν 3 χρόνια, ξεκινώντας μία συζήτηση 4 με τον κύριο Καμενόπουλο, στη συνέχεια και εσείς είχατε αναφερθεί, είχα μιλήσει για το νέο μεγάλο παιχνίδι των σπάνιων γεών. Το θυμάστε? Το θυμάστε? Βεβαίως. Μάλιστα. Όπου η Κίνα έκανε το παιχνίδι. Εδώ και 2 χρόνια η Πορτογαλία έψαχνε για λίθιο, το φέρνω ως παράδειγμα, και αρχίσαν οι επενδύσεις. Εχθές έπεσε κυβέρνηση από το σκάνδαλο διαφθοράς για την εκμετάλλευση του λιθίου. Σωστά. Και επειδή δεν είναι ο κόσμος του ηλιθίου, αλλά ζούμε και στην εποχή των σπάνιων γεών του ηλιθίου, τελικά δεν είναι όλα συνωμοσιολογικά. Μικρές ψηφίδες δείχνουν ένα πλανήτη που δεν ξέρω, δεν έχει αποφασίσει προς τα που θα κινηθεί. Είμαστε σε μετάβαση μπρος-πίσω. Τι συμβαίνει? Και μετά πάμε στο Ισραήλ. Είμαστε σε μετάβαση. Βάλατε πολλά μαζί, αλλά προσπαθώ να απαντήσω. Λοιπόν, βεβαίως και είμαστε σε μετάβαση. Έχω έγγραφο της Ειδικής Αμερικανικής Επιτροπής, να σας πω στη συνέχεια, για το που θα πάει ο πλανήτης το 2030-2050 βάσει των λεγόμενων των Αμερικανών. Έχω να σας πω. Αλλά πριν πάμε εκεί, θέλω να πω το εξής. Πρώτον, η κυβέρνηση πέφτει στην Πορτογαλία διότι δεν είναι καλοί κλέφτες όσο κλέφτες είναι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, όπου δύο όλα έφταιγε ο ένας Τσοχαντζόπουλος. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε διάφορα ποιότητος στην ατιμία και στην πολιτική αλητεία. Είμαστε κορυφαίοι στην Ελλάδα. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, πάει αυτό. Τι άλλο μου είπατε? Για το θέμα της ήθελα να σας πω εγώ κάτι. Ναι. Μια κουβεντούλα μικρή για την αντίφαση του που έχουν μέσα οι ίδιοι άνθρωποι και οι θρησκείες. Είπα ότι την ενοιολογική ενότητα με το στανιό την επιβάλλει ο κάθε είδους φασισμός. Έτσι. Λοιπόν, στο Ισραήλ συμβαίνει το εξής απίστευτο. Το Ταλμούδ και ολόκληρη η Τωρά, δηλαδή τα πιο ιερά κείμενα, παρακαταθήκες, δομικές κολόνες της Ισραηλινής θρησκείας, αφορούν τους τρόπους ειρήνης. Προσέξτε τώρα. Και ενώ σου λέει ότι ο ρόλος, λέει το Ταλμούδ, ο ρόλος των μαθητών των σοφών είναι να αυξήσουν την ειρήνη στον κόσμο. Μάλιστα. Πώς έγινε τώρα και αυτό που εκφράζεται με 4.000 νεκρά παιδιά. Παιδιά, 4, ξέρουμε τι θα πει 4.000, καταλαβαίνουμε. Ο ΙΕ, σε έκθεση που έχω στα χέρια μου, μιλά για γενοκτονία. Ο ΙΕ, με την υπογραφή του Γκουτέρες. Ας τα αφήσουμε και αυτό στην άκρη, γιατί θέλω χρόνο. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα? Η φασιστική κουλτούρα που κάνει τον πόλεμο σήμερα στο Ισραήλ, στην οποία αντιτίθενται και οι Εβραίοι της Αμερικής φυσικά, οδηγεί από αυτά που λέει το Ταλμούδ και η Τωρά, οδηγεί στη φρίκη. Απ' την άλλη μεριά και οι άλλοι, οι φονταμενταλιστές, οι τζιχαντιστές, οι τρομοκράτες, και αυτοί θέλουν τον πόλεμο. Να λοιπόν που πάλι ουδέν δεινότερον ανθρώπου πέλη. Τίποτα δεν είναι χειρότερο από τον ίδιο τον άνθρωπο, λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Και αυτό ας το κρατήσουμε. Μέσα μας βρίσκονται οι λύσεις και το κακό. Και αν θέλετε τώρα, έρχομαι στη μελλοντολογία, να το πω χαριτώμενα. Πριν τη μελλοντολογία, είναι σαφές ότι ως κρατική οντότητα το Ισραήλ είναι πανίσχυρο και στρατιωτικά να κερδίσει στη λωρίδα της Γάζας. Εδώ ακούω και για θαλάσσιους ανθρωπιστικούς δρόμους και αναρωτιέμαι, γιατί ξέρετε καλά την περιοχή. Αναρωτήθηκα στην αρχή. Μα καλά, η Αίγυπτος είναι δίπλα. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί να πάει από την Αίγυπτο. Είναι θαλάσσιοι ανθρωπιστικοί δρόμοι
είναι το βήμα που θα κάνει η Ευρώπη και θα βάλει και την Ελλάδα και την Κύπρο σε αυτό, να αδειάσουμε από Παλαιστινίους τη λωρίδα της Γάζας? Δεν είναι το βήμα που θα κάνει η Ευρώπη, αγαπητέ, δεν είναι. Είναι έγγραφο του Υπουργείου Πληροφοριών, το οποίο το έβγαλα και το δημοσίευσα και στα εβραϊκά, και τη μετάφρασή του από την Mekomit, η εβραϊκή εφημερίδα. Είναι έγγραφο συγκεκριμένο, το οποίο ζητάει να διασπαρούν οι Παλαιστίνοι 100.000 στην Ελλάδα, 200.000 εκεί, 100.000 εκεί. Είναι ένα έγγραφο ολοκληρωτισμού, εθνοκάθαρσης, η οποία θα συνάδει και θα συντροφεύεται από τη γενοκτονία. Ναι, αλλά θεωρία. Η Ευρώπη τι ρόλο βαράει σε αυτό, κύριε Ρωμανέ? Η Ευρώπη έχει φτιάξει το παραμάγαζο της νέας τάξης πραγμάτων, που είναι ο κύριος Μακρόν. Και ο κύριος Μακρόν, όπως είναι γνωστό, συνομιλεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Ή μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης πήγε παράκλητος του κυρίου Μακρόν, τι θα γίνουν οι καημένοι. Και ανάλογα με τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, εδώ πάλι έρχεται ο ανώνυμος πολίτης να παίξει ρόλο, και θα τον παίξει ο ανώνυμος πολίτης, εγώ είμαι αισιόδοξος. Ανάλογα, γιατί είδατε τι έπαθε ο Μακρόν με τις διαδηλώσεις και τα λοιπά. Του έχουν βάλει ένα φρένο, ένα πάγο. Το σταματήσανε. Λοιπόν, και εδώ να είμαστε ελπίζοντες ότι θα γίνουν αντιδράσεις. Και υπάρχουν αντιδράσεις και σε άλλο επίπεδο. Ο κάθε Μητσοτάκης λαμβάνει υπόψη τις ισορροπίες, πότε θα περάσει ένα νομοσχέδιο και πότε δεν θα το περάσει. Και το περνάει μόνο όταν είναι ψόφιος τελείως ο ανώνυμος πολίτης. Εδώ λοιπόν θα μετρήσουν οι αντιδράσεις του ανώνυμου πολίτη και θα ζυγίσουν τα πράγματα. Πάντως η διάθεσή τους και το σχέδιο του Υπουργείου Πληροφοριών του Ισραήλ, έτσι, είναι για την εξορία αυτών των ανθρώπων από εκεί. Είναι φοβερό αυτό που σας λέω, αλλά είναι γεγονός. Από την άλλη θέλω να σας ρωτήσω, ο φονταμενταλισμός των ισλαμιστικών οργανώσεων μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις? Ακούστε, όταν με τη φωτιά χτυπάς τη φωτιά, έτσι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω ήδη γράψει σε μεγάλο site ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει το γεωπολιτικό παιχνίδι του Ισραήλ, διότι εκεί που περικύκλωναν ή φαντάζονταν θα περικυκλώσουν το Ιράν, και ο Νετανιάχου ήθελε επί 20 χρόνια να βομβαρδεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ναι, ποιος με διαψεύδει? Λοιπόν, εκεί που πήγαιναν για μαλλί βγήκαν κουρεμένοι. Εκεί που περικύκλωναν το Ιράν, ακόμα τώρα έχουν στείλει το δεινόσαυρο, το Έιζενχάουερ και τα άλλα, να κάνουν τι να κάνουν. Ένα πύραυλο υπερηχητικό να φάει το δεινόσαυρο, το Έιζενχάουερ έχει τελειώσει. Ποιο αεροπλανοφόρο? Οι άνθρωποι έχουν μείνει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουν μείνει πίσω. Λοιπόν, εκεί που περικύκλωναν το Ισραήλ, περικύκλωναν το Ιράν, με συγχωρείτε, ξαφνικά το Ισραήλ βρέθηκε από 4 φονταμενταλιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις, τις έχω και τις 4 και οι 4 φιλοϊρανές, και βρέθηκε περικυκλωμένο το Ισραήλ. Αυτή η πτώση της πολιτικής, η ήττα της πολιτικής, των συμφωνιών του Αβραάμ, το ένα το άλλο, ούτε σε 2 δεκαετίες δεν αποκαθίσταται. Ακόμη και αν ισοπεδώσουν τη Γάζα, ακόμη και αν τους διώξουν από εκεί, ξέρετε πόσοι είναι βάσει στοιχείων του ΟΣΑ μέσα στη λωρίδα της Γάζας οι νέοι χωρίς καμιά ελπίδα, χωρίς αύριο, χωρίς σχολείο και άνεργοι? 1.440.000. 1.440.000 φονταμενταλιστές έφτιαξε το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, και η Αμερική, η οποία τρέμει και σύρεται πίσω από την πολιτική του Νετανιάχου και δεν μπορεί να τον κάνει καλά. Αυτή είναι η εικόνα. Ερώτημα. Άρα εσείς διαβλέπετε πολιτική αλλαγή στο Ισραήλ? Κοιτάξτε, θα συνεχιστεί αυτός ο οδυνηρός πόλεμος επί Μακρόν. Επί Μακρόν. Εχθές άκουγα τον πρώην υπουργό, τον πρώην αρχηγό της... Επί Μακρόν, πάνω σε μπάζα και ρήπια, πόσο να συνεχιστεί και ποιος μπορεί να μείνει? Ακόμη και οι Χαμαδίτες, οι Χαμάς, πόσο μπορούν να μείνουν κάτω στις σύραγγες? 1 μήνα, 2 μήνες, τα πάντα έχουν διαλυθεί, ισοπεδωθεί. Ένα λεπτό. Επειδή μελετάω και κατεβάζω και φτιάχνω χάρτες και ετοιμάζομαι σήμερα να δείξω σε τηλεοπτικό μέσο χάρτες. Λοιπόν, αυτό που έχουν καταλάβει οι Ισραηλινοί κατά την επιφάνεια και κατά περικύκλωση, δεν μπαίνουν και πολύ μέσα,
είναι η ευρύτερη περιφέρεια της πόλης της Γάζας. Αυτό αποτελεί το άνω 1/3. Και κύριε Σαχίνη, έχουν βγάλει επανειλημμένες ανακοινώσεις και ο στρατός και η κυβέρνηση Νετανιάχου. Παλαιστίνη φύγεται από τη βόρεια λωρίδα της Γάζας και πηγαίνει στη νότια. Αυτό κι αν δεν είναι ομολογία ήττας, δηλαδή στα 500 χιλιόμετρα που είναι, λένε ότι είναι 500 χιλιόμετρα τα τούνελ, δεν θα φύγουν οι Χαμάς να πάει στο νότο? Ποιος θα βρούνε, ακόμη κι αν ισοπεδώσουν τα τούνελ και τα είναι αδιέξοδο. Ερώτημα, είναι κατοικήσιμη μετά από αυτή τη μεγάλη κλίμακας βομβιστική βομβαρδισμών επίθεση, είναι κατοικήσιμη πια η λωρίδα της Γάζας? Δηλαδή, αν έχει την εικόνα που περιγράψατε, που την έχει, των 2,5 εκατομμυρίων στην απόλυτη ανέχεια, τώρα είναι απόλυτη ανέχεια πλάς. Μπορεί να μείνει κάποιος εκεί? Ας υποθέσουμε ότι ειρηνεύει αύριο το πράγμα. Μπορεί να μείνει κάποιος? Την απάντηση θα τη δώσει, όχι φυσικά στα βομβαρδισμένα και τα ισοπεδωμένα, όχι. Διότι προχθές στην Τζαμαλίγια και στο άλλο το νοσοκομείο που βομβαρδίσανε, το βομβαρδίσανε με βόμβες 200 λίτρων, οι οποίες ισοπεδώνουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Πέφτει μια βόμβα και πέφτουν 4 οικοδομικά τετράγωνα. Εκεί φυσικά δεν μπορεί να μείνει κανείς. Αλλά από πού θα εξαρτηθεί αυτό το σκληρό μπραντεφέρ? Από το πόσο θα αντέξουν την πολιτική ήττα. Αυτή τη στιγμή έγινε ψηφοφορία στον ΟΗΕ και ψήφισαν 120 χώρες στον πλανήτη, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία και η Ισπανία. 120 χώρες να γίνει ειρήνη και μόνο 14, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και άλλες 12, να συνεχιστεί ο πόλεμος. Και ξέρετε ποιες είναι αυτές οι 14? Η Άνω Νέα Γουινέα, η νήσι Κιμπαράγου, η Ουρουαώα, ο μεγάλος γεωπολιτικός άξονας του ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η νήσι Φίτζι έχουν δεινή ήττα γεωπολιτική. Το λέω σπέβδον, δεν είμαι επισπέβδον, είναι βάσει γεγονότων μιλάω. Δυστυχώς το λέω πρώτος, πρέπει να το χωνέψουν. Δεν τους βγαίνει το παιχνίδι. Όπως έλεγα από πέρσι, ότι δεν θα βγει ποτέ ο πόλεμος κατά της Ρωσίας με τον τρόπο που τον κάνουν. Δεν πανάνε 50 χώρες. Δεν πανάνε 150 χώρες. Δεν μπορούν να νικήσουν τη Ρωσία. Άλλη συζήτηση, δεν την νικούν μέχρι στιγμής και δεν. Όχι και τώρα στο Ισραήλ. Μπλέκουν με πολέμους μεγαλύτερους από το ανάστημά τους. Και ο Biden, ο Blinken δηλαδή αυτοί που είναι από πίσω από τον Blinken, να μην πούμε ονόματα τώρα, να ανοίξουμε πληγές, αυτοί που είναι από πίσω τον Blinken, ποιος Biden, δεν δίκει ο Biden, ο Blinken, έτσι. Δεν βγαίνουν με το ανάστημα του Blinken και του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου είναι βέβαιον ότι δεν θα αντέξει όλη αυτή τη βία όταν γύρω στο 65% των ανθρώπων μέσα στο Ισραήλ του λένε φέρε πίσω τους εχμαλώτους, τους ομήρους και τίποτε άλλο. Μου γράφουν εδώ αρκετοί ακροατές, παρόλα όσα λέει ο κύριος Δωρμανός για τις συμφωνίες του Αβραάμ, οι περισσότερες χώρες αραβικές που μετήχαν σε αυτές, ναι μεν τις έχουν βάλει στον πάγο, δεν είπαν όμως ότι τις ακυρώνουν. Ποιος του λέει λοιπόν του κύριου Ρωμανού ότι μόλις τελειώσει αυτό το ως παρένθεση γεγονός στη λωρίδα της Γάζας με χιλιάδες νεκρούς, δεν θα συνεχιστούν μια χαρά οι συμφωνίες? Business κάνουν όλοι. Ναι, εντάξει. Απλουστευτικό λέω στους φίλους, γιατί το εξής θα ρωτήσω κι εγώ. Ποιος τους λέει κι αυτούς ότι οι συμφωνίες θα ξεκινήσουν από εκεί που σταμάτησαν και δεν θα χρειαστούν χρόνια και χρόνια για να αναθερμαθούν οι σχέσεις? Έτσι εύκολα είναι οι σχέσεις. Ο Ερντογάν πήγε να κάνει σχέσεις, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί με τον Νετανιάχου, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί κάποια πράγματα. Αυτά είναι απλουστεύσεις μιας εύκολης λογικής. Όταν για να φτιάξουν τις συμφωνίες του Αβραάμ τους πήρε πάνω από 20 χρόνια, τώρα έχουν ήδη διαμορφωθεί νέες ισορροπίες. Ξέρετε, άνοιξε η όρεξη των φονταμενταλιστών και αυτές πιέζουν τις κυβερνήσεις των αραβικών κρατών. Ξέρετε, να πω στους φίλους μας ότι τώρα που μιλάμε γίνεται η πρώτη συνάντηση στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, Ιράν και Σαουδικής Αραβίας. Το ξέρετε αυτό? Δεν το ξέρουν οι περισσότεροι. Σουνίτες με Σιίτες. Βεβαίως. Λέει άλλος φίλος εδώ, φίλη Κάρμεν. Κύριε Ρωμανέ, λέει καλημέρα.
Μήπως αυτή η κατάσταση που είναι μόχλευση ανθρώπων είναι απαραίτητη για την αλλαγή με το αζημίωτο όπως γίνεται πάντα με την οικονομία από τη νέα τάξη πραγμάτων? Ναι, αλλά όχι, δεν πολεμάει η νέα τάξη πραγμάτων με τον εαυτό τους. Αυτή τη στιγμή, αν το Ισραήλ εκπροσωπεί τη νέα τάξη πραγμάτων, απέναντί του έχει φονταμενταλιστές, να τα λέμε όλα, τρομοκράτες. Έτσι, διότι εγώ όπως καταδικάζω τα έσχη του Ισραήλ βάσει της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών, έτσι, όπου συλλαμβάνει και λέει ο Γκουτέρες, έτσι, η έκθεση 2021-2023, την οποία και αυτή την έχω ανεβάσει. Λοιπόν, όπως καταδικάζω το Ισραήλ για αυτά που έκανε, καταδικάζω και τη Χαμάς για αυτά που έκανε στις 7 Οκτωβρίου. Δεν είναι δυνατόν να φέρεσαι έτσι σε γυναίκες, σε παιδιά, σε τα, δεν γίνεται έτσι ο πόλεμος. Άρα λοιπόν, να λέμε τη μια πλευρά, να λέμε και την άλλη. Εγώ, επειδή δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, είμαι πάντα στη διάθεσή σας να σας μιλήσω για την έκθεση των Αμερικανών για το μέλλον. Μισό λεπτό, θα κλείσουμε αυτό. Λέει εδώ ο Γιάννης, ο φίλος. Καλημέρα, λέει κύριε Ρωμανέ. Ο κάθε είδους φασισμός, όπως αναφέρατε, οδηγεί σε πολέμους. Το χρήμα ως αξίες, όπως αυτές του χώρου, της ενέργειας κτλ., τι ρόλο διαδραματίζουν στην εκδήλωση ενός πολέμου? Καλά, αυτά είναι τα μέσα τους. Αυτά είναι τα μέσα με τα οποία συντηρούνται. Εγώ που έχω επίκεντρο, όπως είπα, με το βιβλίο μου, τον Ανυπότακτο, η Αθηνή Ιστορία του Εθνικού Διχασμού, που έχω επίκεντρο τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τότε ήταν ο Μπαζίλ Ζαχάροφ, ο έμπορος όπλων και χρηματιστής και μέτοχος σε τράπεζες και διοικητής της Βίκερς και άλλων τριών μεγάλων πολυεθνικών τελικά εταιριών όπλων, όπως είναι τώρα η Lockheed Martin, η οποία έχει πεδίο δοκιμών την Ουκρανία. Έτσι. Η Lockheed Martin έχει ζει τη χρυσή της περίοδο. Πού θα βρει αληθινές συνθήκες πολέμου? Όλοι λοιπόν αυτοί οι οποίοι βάζουν το χρήμα και τα όπλα, φυσικά και δρούσαν και δρούν πάντοτε. Ο Μπάζιλ Ζαχάροφ πούλησε ένα υποβρύχιο, τον Dolphin, στην Ελλάδα μέσω του Σερ Ντίλον, επιστήθιου φίλου του Ελευθέριου Βενιζέλου, ένα υποβρύχιο, ενώ μεταξά ζήταγε θορυκτά, και την ίδια ώρα πήγε και πούλησε άλλο ένα υποβρύχιο στην Τουρκία. Αυτό είναι κλασικό παιχνίδι. Άγγλος ο φιλέλληνας, ο Ντίλον, Άγγλος. Λοιπόν, καταλάβετε, αυτά είναι κλασικά, εικονογραφημένα για μένα. Κύριε Ρωμανέ, πάμε σε αυτό που θέλετε να πείτε, χνηλατώντας το αύριο, για το που οδεύει κατά τη δική σας οπτική όλο το παγκόσμιο γίγνεσθε, αυτό το brand fair αναδυόμενων οικονομιών, οικονομιών απεξαρτημένων από τη Δύση, εξαρτημένων στη Δύση, λιγότερο εξαρτημένων. Καταρχάς, σημερίζεστε την αντίληψη ότι πια είμαστε σε έναν κόσμο πολυπολικό με πολλά κέντρα βάρους? Βεβαίως. Έχει διατυπωθεί, και όσο νωρίτερα το αποδεχθούν οι Αμερικάνοι, αλλά δεν μπορούν, με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο, και όχι το άλλο που θέλουν να δείχνουν, ότι ο άλλος κόσμος είναι κολλημένος στον τοίχο, όσο το αποδεχθούν σύντομα οι Αμερικανοί, τόσο καλύτερα. Ακούστε τώρα τι έκανα. Επειδή αδιαβάζω σε μετάφραση από την ημερησία του Κομμουνιστικού Κόμματος, την εφημερίδα του Πεκίνου, η ημερησία του Πεκίνου, μέχρι καμιά εικοσαριά site ρώσικα και άλλα τόσα αμερικάνικα και δυτικά, ό,τι σας λέω το έχω τσεκάρει. Τι γίνεται τώρα? Βρήκα μια έκθεση προς το Λευκό Οίκο του 2012, άρα είναι δοκιμασμένη στο χρόνο. Έχουμε 11 χρόνια τώρα. Την έκθεση με τίτλο «Οι τάσεις της ανθρωπότητας», δηλαδή ακριβώς αυτό που συζητάμε, την έκανε το Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, που κάθε φορά επικαιροποιεί αυτή την έκθεση στον καινούριο πρόεδρο. Και αυτή βγήκε όταν το 2008 έγινε η κατάρρευση της Lehman Brothers, με αποτέλεσμα αυτοί θορυβήθηκαν. Τι λένε σε αυτή την έκθεση επιγραμματικά? Πρώτον, τι θα γίνει? Μέχρι το πρώτο σκαλοπάτι είναι το 2030 και το δεύτερο σκαλοπάτι 2050. Βέβαια, όταν βλέπετε στη στατιστική, επειδή η ιατρική μου ιδιότητα με έχει κάνει να διαβάσω πολύ στατιστική όταν εξασκούσα το επάγγελμα, το λειτουργήμα, γιατί εγώ δεν έκανα επάγγελμα, σε κρατικό χώρο δούλευα. Λοιπόν, να διαβάζω πολύ καλά στατιστικές. Όταν βλέπετε στατιστική στρογγυλά νούμερα 2030-2050, δεν ισχύει. Γιατί μπορεί να γίνει το 35, το 33, το 57. Χοντρικά όμως, για να συνονούμεθα, με μια οροφή από το 30, άντε μέχρι το 2050.
τι προβλέπεται να γίνει, πράγμα που το δέχονται και οι Κινέζοι και οι Ινδοί και οι Ρώσοι. Και έχει μεγάλη σημασία. Πρώτον, γιγάντωση της μεσαίας τάξης σε βάρος των υπολείπων. Και θα εξηγηθεί γιατί, ενώ μέχρι τώρα η μεσαία τάξη φαινόταν στην Ελλάδα να κυνηγείται. Δεύτερον, σαφής μετατόπιση ισχύως των κρατών από τη Δύση στον υπόλοιπο κόσμο. Το πάει μαλακά τώρα η Αμερικάνικη μελέτη, λέει στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν λέει Ανατολή, και βέβαια υπόλοιπος κόσμος είναι και η Αφρική και η Νότιος Αμερική, οι οποίες μέσω BRICS είναι ανερχόμενες δυνάμεις. Τρίτον, η δημογραφική διολίσθηση του πλανήτη, που ένα μέρος του, λέω εγώ συμπληρωματικά, γερνάει, αλλά ένα άλλο μέρος γεννάει. Αλλά δεν θα πάμε από γέρους. Τέταρτον, βασικό, μιλάμε τα θεμελιακά τώρα, τέσσερα είναι. Τέταρτον, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για ενέργεια, το είδαμε, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τρόφιμα και νερό. Αυτά λοιπόν είναι εκείνα τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Και η φτώχεια, αντίθετα με όσα λένε, θα μειωθεί μέχρι το 2030, μείωση του 2050, και θα πλουταίνει πιο πολύ η μεσαία τάξη. Μεγάλες ανατροπές θα γίνουν και πρόοδο στην εκπαίδευση, την ιατρική, την τεχνολογική επιστήμη και τα social media. Το ζούμε ήδη. Ποιο είναι το κλειδί εδώ? Πιο πλούσιοι και περισσότερο μορφωμένοι πολίτες θα απαιτούν δημοκρατικές κυβερνήσεις που θα λογοδοτούν παραμερίζοντας τα συγκεντρωτικά καθεστώτα. Θέλω να πω ένα λαϊκιστικό παράδειγμα, αλλά για να το γίνω κατανοητός. Άλλος είναι ο εκπρόσωπος, ο παλιότερος, ο δουλικός εκπρόσωπος της νέας τάξης πραγμάτων, ο πρώην φοροφυγάς του Ρήνο του Τέξας, τα λέω γρήγορα γιατί τον έχω ψάξει, ο Bill Gates, άλλο που είναι δουλικός εκπρόσωπος της νέας τάξης πραγμάτων και πουλάει και εμβόλια, και άλλο ο Elon Musk, ο οποίος ναι είναι καπιταλιστής και τα λοιπά, αλλά έχει διαφοροποιηθεί πολλές φορές από το κατεστημένο των Ηνωμένων Πολιτειών μόνο στον πόλεμο των δορυφόρων πάνω από την Ουκρανία. Έβγαλε καμιά χίλια κομμάτια εκτός της υπηρεσίας που ήθελε το Πεντάγωνο. Τους πήγε κόντρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ότι θα γίνει μετατόπιση ισχύως κρατών με κεντρικό πρωταγωνιστή την Κίνα, είναι βέβαιο. Η Κίνα και οικονομικά θα έχει προσπεράσει τον κόσμο μέχρι το 2030, μέχρι το 2050. Δεδομένου δε του πασίγνωστου, λένε 33 τρισεκατομμύρια χρέος, σας λέω ότι έχει ξεπεράσει την πραγματικότητα τα 54 της Αμερικής. Λένε ψέματα. Αν βάλετε και τις αξίες τις οποίες κρύβουν, ας πούμε όμως ότι είναι 33 τρισεκατομμύρια. Πώς μπορεί να ζήσει? Η μεγάλη έκπληξη, κύριε Σαχίνη, έρχεται από το ποιες θα είναι οι ανερχόμενες οικονομίες. Ακούστε τώρα. Το πάφτωχο Μπαγκλαντές, η Αίγυπτος, η Ινδονησία, λέει η έκθεση των Αμερικανών, η Ινδονησία, ήδη είναι κολοσσός η Ινδονησία, το Ιράν, το Μεξικό, η Νιγηρία, η οποία αυξάνεται ραγδαία πληθυσμιακά, το Πακιστάν, οι Φιλιππίνες, η Νότια Κορέα, το Βιετνάμ και η Τουρκία. Όλες αυτές θα ξεπεράσουν σε οικονομική δύναμη την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών, λέει η Αμερικάνικη έκθεση. Θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που δεν θα σημειωθεί άνοδος στη δύναμη ενός δύο κρατών αλλά πολλών ταυτόχρονα. Αυτό που είπατε. Θα είναι πολυπολικός, αλλά δεν θα είναι καν δύο-τρεις, ούτε καν δύο-τρεις, ούτε καν μόνο οι Ινδίες. Μάλιστα. Απέναντι στην Κίνα που την ξεπερνάει σε πληθυσμούς. Κύριε... Εκείνο το οποίο είναι εφιαλτικό, ναι, είναι οι ανάγκες και ο ανταγωνισμός για φαγητό, νερό και ενέργεια, ξαναλέω. Οι ανάγκες στο φαγητό μέχρι το 2030 θα αυξήσουν τις τιμές τουλάχιστον άλλο ένα 35%, και να το αντέχουμε κάποιοι, αν το αντέχουν κάποιοι στον υπόλοιπο κόσμο, δεν το αντέχουν. Θα πεθάνει ο κόσμος. Έτσι. Από εκεί και πέρα θέλω να ολοκληρώσω, γιατί δεν ξέρω το χρόνο σας, με 6 φράσεις. Έτσι, που πάλι είναι από το Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών. Ελάτε, γιατί θα βγούμε τελείως εκτός χρόνου. Ναι. Ελάτε. Λοιπόν, ένα,
αν η παγκόσμια οικονομία θα παραμείνει σε κρίση ή σταθεροποιηθεί. 2. Αν τα πολιτικά καθεστώτα προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις. 3. Αν οι συγκρούσεις περιοριστούν και ελεγχθούν στη κάθε κοινωνία. 4. Αν σταθεροποιηθούν οι φωτιές στις περιοχές που παραδοσιακά συγκρούει ο πλανήτης. 5. Η πρόοδος των νέων τεχνολογιών ή θα φέρει κοινωνική ευημερία και ειρήνη, αλλά μπορεί να αποβεί και επιζήμια, εάν φύγει στα χέρια τρομοκρατών, παραδείγματος χάρη. Και 6. Και ακρογωνιαίων, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι θα κάνουν ένα βήμα πίσω και θα πέσουν σε μια νέα εσωστρέφεια. Αυτά είναι νομοτελειακά να συμβούνε, δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει έδαφος στο διάστημα, στην οικονομία, στην πολεμική τεχνολογία, στο δικτυοκεντρικό πόλεμο με διασυνδέσεις εδάφους διαστήματος και μια σειρά άλλους κρίσιμους παράγοντες. Όσο μπορούσα πιο συνοπτικά τα ανέφερα. Βεβαίως. Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα της φίλης μου της Στέλλας, να απαντήσετε ή δυνατόν σε μια πρόταση αν είναι εφικτό. Λέει, μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Ρωμανό αν κατά την άποψή του με όλα αυτά τελικά υπάρχει ποτέ σωστή πλευρά της ιστορίας? Μόνο ως ειρωνία, κυρία μου. Μόνο ως ειρωνία και ως κουβέντα που τη λέει ένας ιστορικά αναλφάβητος. Και ονόητο. Γιώργος Ρωμανός, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή μας συνομιλία. Πρωί Τετάρτη, στο Μεσοβδόμαδο. Καλημέρα, κύριε Ρωμανέ, να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, και ευχαριστώ και πάλι.